Είναι γνωστό, άλλωστε είναι και βασική παράμετρος της πολιτικής μας αντίληψης, ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δύο βασικούς άξονες ανάπτυξης. Τον τουριστικό τομέα και τον τομέα των αγροτικών μας προϊόντων. Όταν όμως μιλάμε για αγροτικά προϊόντα και τουρισμό, σημαίνει ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε μια δυνατή τοπική οικονομία και επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα κυρίως των παραγωγών μας. Το λέω αυτό μια και αυτή την εποχή. Οι αγρότες από τη μια άκρη της χώρας μας μέχρι την άλλη γνωρίζετε ότι κάνουν ένα μεγάλο αγώνα για τα δύσκολα και πολύ επιβαρυντικά για αυτούς μέτρα, τα οποία βέβαια έρχονται σε συνέχεια άλλων μέτρων των τελευταίων χρόνων, όπου διαχρονικά θα έλεγα οι κυβερνήσεις απέναντι σε αυτή την τάξη των αγροτών μας συνεχώς έλεγε μεγάλα λόγια αλλά έκανε λιγότερα έργα. Τα φόπλακα λοιπόν για τους αγρότες είναι το νέο ασφαλιστικό και δίνουν θα έλεγα μία μάχη για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Εμείς έχουμε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Ένα δρόμο όπου δίνουμε νέα εργαλεία και νέες προοπτικές στους παραγωγούς, στους μεταποιητές, στους τυποποιητές, στους εμπόρους, στους εξαγωγείς, σε όλους όσους ασχολούνται με την αλυσίδα αυτή που λέγεται παραγωγή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των δράσεών μας, αύριο Σάββατο στις 10.30 το πρωί, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, γίνεται μια σημαντική συνάντηση B2B συναντήσεων εδώ στην Τρίπολη με επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Να θυμίσω λίγο ότι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι ένα εργαλείο της περιφέρειας Πελοποννήσου, πολύ σημαντικό, αναπτυξιακό, όπου ήδη συμμετέχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου και μέσα από αυτό διοργανώνεται η πρώτη σημαντική συνάντηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες βεβαίως συναντήσεις. Έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον πάνω από 30 επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν φυσικά να παράγουν και να εξάγουν προϊόντα και έχει γίνει μια συμφωνία με σούπερ μάρκετ αλλά και εισαγωγής προϊόντων ελληνικών στη Γερμανία, ενός πολύ μεγάλου επαγγελματικού δικτύου, έτσι ώστε σε απευθείας επαφή οι έμποροι της Πελοποννήσου, οι επιχειρηματίες, οι παραγωγοί, να μιλήσουν με τους εισαγωγείς και να δουν πώς θα μπορέσουν να φτάσουν τα προϊόντα αυτά μέχρι τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα της Γερμανίας. Είναι μια πρώτη πολύ σημαντική προσπάθεια απευθείας επικοινωνίας, χωρίς μεσάζοντες και θεωρούμε ότι οι επόμενες που θα ακολουθήσουν θα είναι σε άλλα προϊόντα και σε άλλους τομείς μπορώ να πω. Θέλω να πω ότι στα προϊόντα αυτά που θα παρουσιαστούν αύριο εκεί και θα εκθεθούν από τους ίδιους τους παραγωγούς τους, υπάρχει μεγάλη γκάμα προϊόντων σχεδόν από όλες τις περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου. Άλλωστε θα είστε εκεί, θα καλύψετε και αυτή τη συνάντηση, θα είναι ορατά τα ωφέλη. Επαναλαμβάνω, είναι μια πρώτη προσπάθεια της Αγροδιατροφικής μαζί με την περιφέρεια Πελοποννήσου σε μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων που θα γίνουν άλλες εδώ στην Πελοπόννησο και άλλες στο εξωτερικό για να μπορέσουμε ο τουρισμός, η αγροτική μας οικονομία, η γαστρονομία και ο πολιτισμός μας να αποκτήσουν ένα πολύ δυνατό κεφάλαιο το οποίο θα είναι πλέον η Πελοπόννησος, η μυθική Πελοπόννησος. Τι προϊόντα θα είναι εκεί και βέβαια αν μπορεί κάποιος να δηλώσει τώρα συμμετοχή ή αν έχουν κλείσει οι θέσεις. Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση γιατί θέλω να πω ότι την ευθύνη της διοργάνωσης σε σχέση με τις συμμετοχές την έχει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Έχουν σταλεί mail σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλους τους παραγωγούς και σε μέλη και σε μη μέλη. Και μάλιστα στο email που έχει σταλεί γράφει και αναλυτικά τι χρειάζεται να κάνει ο καθένας. Οπότε αυτό είναι ευθύνη της Αγροδιατροφικής. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως πάνω σε αυτό το ερώτημα είναι ότι θα υπάρχουν σχεδόν όλα τα προϊόντα. Θα είναι εκεί το λάδι φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει. Θα είναι εκεί τα αρωματικά φυτά, θα βρίσκονται εκεί ζυμαρικά, θα βρίσκονται εκεί μέλι. Το μόνο που εξαιρέσαμε, γιατί είναι ένα προϊόν με πολύ πολύ μεγάλη δυναμική, είναι το πελοποννησιακό κρασί. Για το κρασί, για τον ίνο και τα υπόλοιπα προϊόντα της Πελοποννήσου που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία θα γίνει ειδική συνάντηση με B2B συναντήσεις των ινοποιών μας με επιχειρήσεις πάλι από το εξωτερικό.
Άρα λοιπόν, μόνο το κρασί δεν θα είναι. Η πληροφορία που έχω, γιατί επαναλαμβάνω ότι η διοργάνωση είναι καθαρά της αγροδιατροφικής, έχω μιλήσει με τον διευθυντή της αγροδιατροφικής, τον κύριο Ζεμπέκη, και μου έχει πει ότι υπάρχουν αντιπροσωπευτικά από όλες τις ενότητες αρκετά σημαντικά προϊόντα της Πελοποννήσου. Θα μπορούν δηλαδή να τα δοκιμάζουν οι θα υπάρχει εκθετικό και βεβαίως. Θα πάνε από το πρωί εκεί γύρω στις 9 η ώρα στην αίθουσα της Πινακοθήκης εδώ στην Τρίπολη. Θα υπάρχουν τα προϊόντα τους, θα εκθεθούν εκεί και θα τα δοκιμάσουν, θα τα παρακολουθήσουν. Είναι σε επαγγελματικό επίπεδο αυτή η συνάντηση. Είναι για να κλειστούν συμφωνίες στην ουσία για εξαγωγές. Έτσι ακριβώς. Είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν έχει να κάνει καθόλου με, ούτε με επικοινωνία, ούτε με καμία άλλη προώθηση. Είναι επαγγελματικές συναντήσεις, είναι αυστηρές και οι συμμετοχές. Και ήδη έχει εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται έχουν ζητήσει τα συγκεκριμένα προϊόντα. Γι' αυτό είπα, θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλα προϊόντα, που πάλι θα είναι εξειδικευμένες συναντήσεις. Κύριε Νικολάκο, κάποιοι επικριτές στις περιφερειακές αρχές μπορούν να πούν ότι έχει καθυστερήσει το θέμα του δημοπρατηρίου. Πού βρισκόμαστε για αυτό το ζήτημα, που θα γινόταν στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη στεναρή πολιτική βούληση από την Περιφερειακή Αρχή για το Δημοπρατήριο. Το είχαμε θέσει πρώτη, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς είχαμε δύο προβλήματα. Το πρώτο είχε να κάνει με νομικά ζητήματα του τότε Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και λυθεί, έχουν γίνει όμως κάποια βήματα. Και το δεύτερο είναι με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπήρχε, με την περιοχή εκεί του Λεχίου που είχε επιλεγεί, όπου και αυτό βρίσκεται σε μια δικαστική, έτσι, σε ένα δικαστικό στάδιο και περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Εμείς επιμένουμε ότι είναι εκεί η καλύτερη περιοχή. Νομίζουμε ότι το σημείο εγκύτητας με την Αττική δίνει άλλες προοπτικές. Υπήρχε άλλωστε εκεί ένας χώρος πολύ κατάλληλα διαμορφωμένος. Έχει μπει στη μέση και η Αγροτική Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια την διαδέχτηκε άλλη τράπεζα, και ακριβώς εκεί βρίσκεται το ζήτημα. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν προγραμματισμένες κάποιες συγκεκριμένες εκθέσεις που αφορούν αγροτικά προϊόντα καθαρά. Ναι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ο προγραμματισμός και η στόχευση, όπου το 2016 και το 2017 και το 2018 θα είναι πιο συγκεκριμένα και θα γίνονται, θα έλεγα, με μεγαλύτερη επιμέλεια σε σχέση με τη στόχευση. Από τη στιγμή που ολοκληρώσαμε και έχουμε πλέον στα χέρια μας σημαντικά εργαλεία, και το πρώτο και το σημαντικότερο είναι το brand μας, που είναι η Μυθική Πελοπόννησος, όπου κάτω από αυτή την ομπρέλα θα μπουν όλες οι δράσεις που έχουν να κάνουν και με γαστρονομία και με προϊόντα και με τουρισμό και με πολιτισμό, έχουμε πλέον αποφασίσει σε συνεργασία και με την αγροδιατροφική. Θα κάνουμε B2B συναντήσεις, θα βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα στο σύνδεσμο των Ινοποιών, στην ΕΟΝΑΠΤΗΣ Πελοποννήσου, που είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα πάμε λοιπόν πάλι στην Provine, που γίνεται κάθε χρόνο στο Ντίσσελντορφ, σε συνεργασία με τους Ινοποιούς μας. Ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για τα προϊόντα στην Αθήνα, όπου εκεί πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε μια περιοχή της Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, θα κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό event για τα προϊόντα μας. Είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ και οι επαγγελματίες της Πελοποννήσου, σε ένα πολύ σημαντικό εκθεσιακό κέντρο. Και βεβαίως δεν θα λείψουμε από την Ανούγκα, την μεγαλύτερη διεθνή έκθεση που γίνεται στην Ευρώπη, και σε συνεργασία με τα επιμελητήρια. Ήδη έχει ζητήσει συνάντηση και θα γίνει πολύ σύντομα και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Αρκαδίας, που θέλω συνεχώς να λέω ότι έχει μεγάλη δραστηριότητα. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχει και ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχει το επιμελητήριο της Αρκαδίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μας προτείνουν και οι ίδιοι επαγγελματίες, γιατί το σημαντικό για μας πλέον δεν είναι απλώς η συμμετοχή. Ξεκινήσαμε με τη συμμετοχή των σημαντικότερων εκθέσεων, όμως διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και κάποιες πιο εξειδικευμένες που θέλουν οι ίδιοι παραγωγοί μας να πάμε. Δεν θα λείψουμε και από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά θα είμαστε και παρόντες στοχευμένα ως Πελοποννήσι σε εξειδικευμένες θεματικές εκθέσεις, B2B συναντήσεις, προβολές της γαστρονομίας μας. Θέλω να σας πω ότι πρώτη εφαρμόσαμε και υλοποιήσαμε στις εκθέσεις τουρισμού να έχουμε και event εξειδικευμένα με πελοποννησιακά προϊόντα και γεύσεις.
Αυτά είχαν ιδιαίτερη επιτυχία, γιατί εκεί προσελκύει τους επισκέπτες μιας έκθεσης μέσω των γεύσεων που τους κάνεις με ένα κέρασμα, αλλά ταυτόχρονα τους μοιράζεις και όλο το υλικό το οποίο έχεις για την περιοχή που προέρχεται αυτό το προϊόν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κορινθιακή σταφίδα, πόσο εντύπωση κάνει η γεύση της, και στη συνέχεια έρχονται και μας ρωτούν από πού προέρχεται αυτό το προϊόν και μιλάμε και για την Κορινθία. Δεν θα πω για την τζακόνη και μελιτζάνα ή για την ελιά καλαμών που είναι πιο γνωστά σε brand προϊόντα ή για τα κρασιά μας. Άρα λοιπόν φροντίζουμε και θα βρεθούμε τώρα σε σημαντικά γεγονότα, είτε στο Μιλάνο, είτε στη Στοχόλμη, είτε στο Βελιγράδι, είτε στη Γερμανία, στο μεθαύριο, στη Μεγάλη Έκθεση του Βερολίνου. Φροντίζουμε σε όλα τα γεγονότα να υπάρχει δυνατότητα κεράσματος πελοποννησιακών προϊόντων. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή την περιφέρεια Πελοποννήσου, την Πελοπόννησο, την έχουν συνδέσει στο μυαλό τους με συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είπατε, με το λάδι, με το κρασί. Έχετε στόχευση να προβάλλετε και κάποια άλλα συγκεκριμένα προϊόντα που είναι ανερχόμενα, στο πούμε έτσι? Βέβαια, η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι απλώς πλέον να λέμε ότι η Πελοπόννησος έχει εξαιρετικά προϊόντα σε γεύση και ποιότητα. Δεν μένει μόνο εκεί. Θέλουμε να δείξουμε ότι η πελοποννησιακή γη μπορεί να έχει εξαιρετικά προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την υγεία, με την αντιγύρανση και με την ευεξία. Προϊόντα health. Αυτή μας η προσπάθεια, προϊόντα που κάνουν πάρα πολύ καλό στην υγεία, που βλέπετε ότι είναι και μια διεθνή τάση τελευταία, θα έχει και αυτή εξειδικευμένες δράσεις. Προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή παράγονται στην Πελοπόννησο, είναι αποδεδειγμένα ότι συμβάλλουν πάρα πολύ στην υγιεινή πελοποννησιακή διατροφή, όπως εμείς τη λέμε. Μην ξεχνάτε ότι και όλη αυτή η κουβέντα που έχει γίνει για τη μεσογειακή διατροφή, επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής είναι η Πελοπόννησος. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει θέσει ως κέντρο της μεσογειακής διατροφής τη Βιτίνα, αλλά και η UNESCO που έχει θέσει την Κορώνη. Άρα λοιπόν έχουμε δύο σημαντικά εργαλεία στην Πελοπόννησο που μπορούμε, πατώντας πάνω σε αυτά, να μιλήσουμε για, όπως πολύ σωστά είπατε, πέρα από τα παραδοσιακά προϊόντα, για νέες καλλιέργειες προϊόντων που βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλη προοπτική στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το θέμα ποιο είναι? Εκεί υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα. Ότι το προϊόν μας είναι πρώτης κατηγορίας το ξέρουμε. Όμως πρέπει με ένα σωστό marketing να προωθηθεί και να στοχεύσουμε αγορές, γιατί πάρα πολλές φορές χρειάζονται, ξέρετε, και ποσότητες. Μπορεί να κάνεις μία επικοινωνία και να προωθήσεις ένα προϊόν, αλλά πρέπει να έχεις και την απαραίτητη ποσότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε για νέα πράγματα, για συμβολιακές γεωργίες, πάμε σε άλλη νοοτροπία και σε άλλη κατεύθυνση. Εμείς εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύουμε το εξής. Πρέπει να είμαστε τολμηροί. Πρέπει να δώσουμε, να καταλάβουν όλοι, ότι αν πηγαίνουμε με τον παλιό τρόπο σκέψης και πολιτικής αντίληψης, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβέρνηση και ποια θα είναι το κόμμα το οποίο θα κυβερνά. Εμείς πρέπει να πατήσουμε γερά στα πόδια μας, να ξέρουμε να αξιοποιήσουμε σωστά τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, να κάνουμε βεβαίως και συνεργασίες και συνέργειες όπου αυτό απαιτείται, αλλά να αλλάξουμε τρόπο. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε με ένα επαγγελματικό τρόπο. Πάμε σε B2B συναντήσεις. Πάμε στοχευμένα. Πάμε με προγραμματισμό και θα δείτε σιγά σιγά ότι θεματικά θα έχουμε αντιμετωπίσει όλο το φάσμα. Ναι, και στην ανάδειξη των παραδοσιακών καλλιεργειών, αυτό το μοναδικό λάδι το οποίο υπάρχει στην Πελοπόννησο, πρέπει να το αναδείξουμε με τον σωστό τρόπο. Δυστυχώς όμως, πάρα πολλές φορές, και θέλω να το πω αυτό, βρισκόμαστε πάνω σε αγκυλώσεις, γραφειοκρατίες και πολιτικές παθογένειες της κεντρικής πολιτικής κοινής, όπως πάθαμε με το καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων. Πολλοί λένε, λέγατε τόσα πράγματα για το καλάθι, τι έχετε κάνει? Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η πρώτη περιφέρεια η οποία θεσμοθέτησε το καλάθι, και πάνω στο καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων μπορούμε πλέον να έχουμε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη το καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων είναι η βάση που έχει σήμερα η αγροδιατροφική σύμπραξη. Δυστυχώς, αυτά που έλεγαν τότε στο Υπουργείο για την προσπάθεια που θα γίνει κεντρικά από την πολιτεία για την ανάδειξη των όλων των καλαθιών της χώρας μας, δεν είχαν την πορεία που έπρεπε. Όμως εμείς δεν σταματάμε εκεί. Βρίσκουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στο νέο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, στο νέο ΠΕΠ
υπάρχουν κωδικοί και υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες δυνατότητες να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να χρηματοδοτηθούν μέσα από εκεί επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε, πρωτογενής τομέας βεβαίως δεν είναι μόνο η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, της γεωργίας δηλαδή, είναι και η κτηνοτροφία, η μελισσοκομεία, η αλεία, είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος πλούτος που υπάρχει εδώ στην Πελοπόννησο.